Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από τα δικαστικά με τη Χριστίνα, γιατί πριν από λίγο είχαμε εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα του δανείου και όλων όσων έχουν βγει μετά την απόλυση από το ΣΥΡΙΖΑ του οικονομικού διευθυντή. Για πες μας τι έχει γίνει, Χριστίνα. Πιο συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών, ο κύριος Αντώνης Ελευθεριάνος, διέταξε εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να ελεγχθεί εάν ο κύριος Κασελάκης έχει παραβιάσει τις διατάξεις που αφορούν την απαγόρευση συμμετοχής σε διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιριών που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην Αλοδαπή. Να εξηγήσουμε τώρα ότι αυτό ο νόμος απαγορεύεται λέει στους αρχηγούς κομμάτων. Ότι ένας αρχηγός κόμματος και αρχηγός κόμματος, όλα μάλλον βουλευτές και λοιπά, υπουργοί, δεν μπορεί, εφόσον γίνεται αρχηγός, να έχει εταιρεία στο εξωτερικό. Offshore, όπως τις αποκαλούμε, εξωχώρια. Ο κύριος Γεωργόπουλος είπε ότι ήταν offshore εταιρεία. Παρενέβησαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και είπαν δεν ήταν offshore, ήταν μια κανονική εταιρεία η οποία είχε έδρα, αν θυμάμαι καλά, στο Μαϊάμι, η Όσιος. Το θέμα είναι ότι και εταιρεία κανονική να είναι, να μην είναι δηλαδή εξωχώρια εταιρεία, είναι πιθανό και εκεί να υπάρχει πρόβλημα. Μην τρέξουμε εμείς, αλλά η έρευνα αυτή είναι μια έρευνα τώρα που θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους και θα δούμε τι θα γίνει. Σοβαρό σίγουρα, θέμα. Όπως σοβαρό είναι το θέμα της κυρίας Ασημακοπούλου με την άλλη έρευνα. Και αυτό πολύ σοβαρό θα μας το πει σε λίγο η Χριστίνα, γιατί έχουμε και γι' αυτό ρεπορτάζ. Τώρα, ένα λοιπόν είναι η εισαγγελική παρέμβαση. Για να κλείσουμε το θέμα του δανείου του κυρίου Κασελάκη, ο ίδιος έχει και τις εταιρείες, το ίδιος έχει παραδεχθεί, έχει εταιρεία και μάλιστα είπε ότι έχει και κάτι καράβια τα που. Τα δείξαμε χθες αυτά στακούς, τα καράβια, τα σακοκάραβια. Ακριβώς, και είπε ότι αν υπάρχει το οποιοδήποτε ασυμβίβαστο, θα πουλήσει τη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί βέβαια θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για όλα αυτά τα και πράγματα. Ίσως κάποιοι να έχουν γίνει ήδη, θα το δούμε, μην προτρέξουμε, θα φανεί. Είναι σε εξέλιξη.